Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη μάνα της Καστοριάς, στο φίλο μου τον Γιώργο, για τη δίκαιη νίκη που πετύχανε και είναι η συνέχεια μιας αξιοπρόσεκτης παρουσίας στο χώρο της Α2. Θεωρώ ότι τέτοιες ομάδες επαρχιακές κοσμούν το πρωτάθλημα της Α2, γιατί δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια. Εμείς ήρθαμε αρκετά διαβασμένοι, πιστεύω, αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Το κυριότερο στοιχείο για να παίξει ένας αθλητής μπάσκετ είναι η πίστη. Όταν δεν έχεις πίστη σε κάτι, όσο και να προσπαθείς σε επιμέρους σημεία, δεν μπορείς να έχεις τύχη. Εμείς δυστυχώς το κυριότερο συστατικό για την προσπάθεια του παιχνιδιού αυτό ήταν η πίστη και δεν το είχαμε. Και πάλι θέλω να πω συγχαρητήρια στην Καστοριά, στον Γιώργο. Έχουν μια πολύ καλή ομάδα, ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμο και ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Για τη δική σας την ομάδα, ο στόχος λογικά η παραμονή, είπα λίγο πριν και στον Βασίλη. Το πρόγραμμα είπε ότι είναι λίγο δύσκολο. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να κοιτάξουμε το πρόγραμμα. Εμείς κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε έρθει σε μια δύσκολη θέση. Ο στόχος από την αρχή της χρονιάς ήταν η αποφυγή των play-out. Θεωρώ ότι με κάποιες νίκες που μπορούμε να κάνουμε θα τον πετύχουμε στο τέλος και θα δικαιώσουμε την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος μας, ο κ. Ριζούλης, και να φανούμε εντάξει των προσδοκιών απέναντι στον κόσμο μας. Coach, να πω και κάτι ακόμα, μιας και το αναφέραμε και πριν. Πέρα από την πίστη που έλειπε από τα παιδιά, όπως είπατε κι εσείς, πιστεύετε ότι επηρέασε και η απουσία του κόμματο? Κοιτάξτε, έχουμε μάθει να παίζουμε δίχως τον Νέστορα. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορούμε να καλυφτούμε ξεκάθαρα πίσω από την απουσία ενός τεράστιου παίκτη. Γι' αυτόν τον λόγο η ομάδα έχει στελεχωθεί και από άλλους αθλητές και είναι στο χέρι τους να αποδείξουν κάθε φορά ότι μπορούν να ανταγωνιστούν κάθε ομάδα δίχως τον Νέστορα. Σίγουρα είναι ο ηγέτης μας, σίγουρα είναι τεράστια προσθήκη για μας, αλλά πρέπει κι άλλοι να καταλάβουν ότι έχουν συμμετοχή στην ομάδα και έχουν ευθύνες απέναντι στην ομάδα. Πολύ ωραία, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους και καλή Ανάσταση. Να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους παίκτες της ομάδας μας. Η παρουσία τους στη μέχρι τώρα καμπή του πρωταθλήματος είναι αξιοπρόσεκτη, είναι συγκεντρωμένη, είναι συνεπής, είναι εργατική. Και αυτό μετουσιώνεται σε νίκες μέσα στο γήπεδο. Όπως προείπατε, ο πρώτος στόχος της ομάδας πετύχθη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τόσο νωρίς μπορέσαμε σαν καινούργια ομάδα στην κατηγορία να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και από εκεί πέρα, μια και είμαστε στην πέμπτη θέση, στη θέση που οδηγεί τα play-off, θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Γρηγόρη, για τα καλά του λόγια. Ξέρουμε για όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι η απουσία του Νέστορα μας προβλημάτισε στο βαθμό που μας είχε προβληματίσει και στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην Αγία δεν έπαιξε. Παρ' όλα αυτά είχαμε κάνει μια πολύ κακή εμφάνιση. Αλλά σήμερα ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Είχαμε διάθεση, ενέργεια. Αυτό φάνηκε μες στο γήπεδο. Και θα ξαναπώ συγχαρητήρια για μια φορά στους παίκτες της ομάδας μας. Και βέβαια να πούμε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε μόλις 2 μέρες, θα δοθεί ένα ακόμη παιχνίδι. Έχουμε συνέχεια στο πρωτάθλημα. Αντίπαλος είναι η Καρδίτσα, εκτός έδρας. Μια ομάδα δύσκολη, την αντιμετωπίσαμε και εδώ και θυμόμαστε όλοι το αγωνιστικό πάθος που είχε δείξει. Παίζουμε σε μια πολύ καλή έδρα, μια πολύ καλή ομάδα που έχει ισχυρό κίνητρο στον αγώνα που κάνει για αυτή να ξεφύγει από τα play-out. Από εκεί πέρα πρέπει να αποκτούμε και εμείς καινούριο κίνητρο. Πλέον θα είναι στα κρυμμένα μας πεδαχτυλό μας, αν λέμε ότι δεν πάμε για την πέμπτη θέση, τουλάχιστον. Θα είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη τιμή, αν στη συνέχεια του πρωταθλήματος καταφέρουμε, πετυχαίνοντας νίκες όπως και εμφανίσεις, κάνοντας εμφανίσεις όπως η σημερινή, να πανηγυρίσουμε τη συμμετοχή της ομάδας μας τόσο ψηλά σε ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ήρθαμε εδώ πέρα παρά την απουσία του Νέστορα Γόματου,
να παλέψουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Καστοριά, ειδικά μέσα στην έδρα της, από την οποία δεν έχουν περάσει ο Ηρακλής, ο Χολαργός και άλλες μεγάλες ομάδες. Κάναμε κάποια προσπάθεια, δεν είχε διάρκεια, χάσαμε πολλά rebound αμυντικά, κάποια ελεύθερα shoot. Έτσι κρίθηκε το αποτέλεσμα, πιστεύω. Η σημερινή ήττα μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια που κάνουμε βασικά για να σώσουμε την κατηγορία, Βασίλη. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ξεχνάμε αυτό που πέρασε τώρα, γιατί έχουμε ακόμα μια πολύ δύσκολη συνέχεια. Θα καταφέρετε, πιστεύεις? Πιστεύω θα καταφέρουμε, ναι. Πιστεύω γιατί θα καταφέρουμε. Λες για δύσκολη συνέχεια, πάνω σε αυτό στηρίζομαι. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά με προπόνηση και όταν είσαι ομάδα, πιστεύω ότι μπορείς να πετύχεις τους στόχους εύκολα. Mm-hmm. Μίλησες για απουσία ενός αθλητή ο οποίος είναι τεράστιος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον έστρο τον κόμμα. Το πιστεύεις ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η απουσία του? Πιστεύω ότι. Εντάξει, σίγουρα είναι ο φυσικός ηγέτης μας, αλλά. Έπρεπε να καλύψουμε την απουσία του, πιστεύω. Χωρίς να το είπα στην αρχή, χωρίς για δικαιολόγια, καταλάβατε τι θέλω να πω. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, εμείς από την αρχή της σεζόν είχαμε βάλει στόχος μας ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Σήμερα, από ό,τι μου λέτε και βάσει και αδείξω και αποτελεσμάτων, άλλων συνδυασμών, η ομάδα παρέμεινε στην κατηγορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως νεοφώτιστη ομάδα που καταφέραμε το στόχο μας. Από εκεί και πέρα μένουν άλλα 6 παιχνίδια. 6 δεν είναι, 6. Ναι. Εμείς θα διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι τη νίκη και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο το που θα φτάσουμε τελικά. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Αν είναι είσοδο στα play-off, αυτό είναι θεμητό και είναι τεράστια επιτυχία του συλλόγου. Της ομάδας, των προπονητών, του Προέδρου και όλου του κόσμου της Καστοριάς. Να σκεφτείς ότι είναι νεοφώτιστη ομάδα και παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Δεν είναι εύκολη η κατηγορία. Είναι μεγαλύτερη αξία όλη αυτή η επιτυχία. Ναι, η κατηγορία δεν είναι εύκολη και πιο εύκολα κερδίζει σήμερα παρά στο παιχνίδι που παίξαμε τον τελευταίο με την ΑΕΛ, από ό,τι θυμάμαι, πριν 2 εβδομάδες. Οπότε όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και πρέπει να είσαι πάντα σοβαρός και προσιλωμένος στο σκοπό και στο στόχο σου. Mm-hmm. Τώρα για το παιχνίδι, ξεκινήσαμε δυνατά, πήραμε την αρχή το προβάδισμα, δεν δώσαμε πολλά δικαιώματα, παρότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σχετικά κοντά. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά στην άμυνα και είχαμε καλύτερο ρυθμό και αυτό μας έδωσε καλύτερη ψυχολογία ώστε να στάρουμε και καλύτερα, παίζει ρόλο στο transition. Πιστεύω ότι δίκαια κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Και πανηγυρικά βασικά, χωρίς ιδιαίτερο όγκο και πίεση. Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο, το ξαναλέω. Δεν είναι, όλα τα παιχνίδια έχουν, όλες οι ομάδες έχουν έμπειρους παίκτες, είναι έμπειροι προπονητές. Εσύ πρέπει να είσαι πάντα σοβαρός, να δουλεύεις στην προπόνηση, αυτά που πρέπει να κάνεις, να τα κάνεις στο γήπεδο και πιστεύω ότι. Η συνέχεια, τώρα που έχουμε γυρίσει και όλοι οι παίκτες, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα με τραυματισμούς. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα, αλλά όταν δεν τα έχεις αυτά και προπονείσαι όλοι μαζί οι παίκτες και όλες οι μονάδες είναι πολύ σημαντικές. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη και αυτόν που δεν παίζει τόσο πολύ, βοηθάει στην προπόνηση, βοηθάει όποτε του χρειαστεί για 1-2 λεπτά. Οσοδήποτε και αν χρειαστεί. Οπότε. Κανείς δεν περισσεύει για να σε αυτήν την κατηγορία. Το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι παίχτες είναι χρήσιμοι και αναγκαίοι και το μυστικό είναι να παίρνεις από τον κάθε παίχτη το maximum των δυνατοτήτων του. Αυτό είναι το. Και να βοηθάμε την ομάδα και να κερδίζει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τώρα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δώσουμε ένα ακόμη παιχνίδι με μια ομάδα η οποία είχε ένα κίνητρο το να παραμείνει στην κατηγορία, η Καρδίτσα, μια ομάδα που την είδαμε εδώ και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και δύσκολη από ό,τι θυμόμαστε. Σίγουρα, την Τετάρτη είναι σε πολύ κοντινό διάστημα, πρέπει να ξεκουραστούμε γρήγορα, να γεμίσουμε τις μπαταρίες ουσιαστικά από εβδομάδα να μπούμε σε ρυθμούς του αγώνα
Είναι ένας σημαντικός αγώνας και για εκείνους που παίζουν για τη σωτηρία και για εμάς που θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Πιστεύω θα προετοιμαστούμε καλά. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι με μια καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν εκεί πέρα στο γήπεδό τους. Πιστεύω ότι θα κάνουμε το παιχνίδι μας και θα πάρουμε ό,τι μας αναλογεί.